Στην αλφάβητο της άσκησης κυβερνητικής πολιτικής, το πρώτο ψηφίο είναι η ανάγκη για εθνική ενότητα και κοινωνική γαλήνη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν ένιωσε την ανάγκη να μάθει τους βασικούς πολιτικούς κανόνες, επειδή κληρονόμησε επίθετο μαζί με εκλογικό ακροατήριο, πλούτη και εξουσία. Γι' αυτό διχάζει και δεν σταματά να επιτίθεται σε μια σημαντική μερίδα του ελληνικού λαού, καθιστώντας την αποδιοπομπαίο τράγο και ένοχο για όλα τα δεινά του τόπου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο χθεσινό διάγγελμά του παρουσίασε τους πολίτες που δεν έχουν εμβολιαστεί σαν σκιά που εμποδίζει την έξοδο από την πανδημία και σαν απειλή. Δύο σκιές, ωστόσο, εμποδίζουν τη γρήγορη και οριστική έξοδό μας από τη δοκιμασία. Η εμφάνιση της επιθετικής μετάλλαξης δέλτα του κορονοϊού και ένα ποσοστό πολιτών που ακόμα διστάζουν να εμβολιαστούν. Είναι μια διπλή απειλή. Στη συνέχεια, χρέωσε τα lockdown όχι στην ασχετοσύνη των στελεχών του, τις αποφάσεις των ειδικών και στην ίδια την πανδημία, αλλά στους ανεμβολίαστους, είπε χαρακτηριστικά. Η χώρα δεν θα ξανακλείσει από τη στάση ορισμένων. Θα δώσει ελευθερία στους πολλούς και προστασία σε όλους. Γιατί δεν κινδυνεύει η Ελλάδα, αλλά οι ανεμβολίαστοι Έλληνες. Επιπλέον, ακόμα και τις απαγορεύσεις που ο ίδιος επέβαλε και ο ίδιος παραβίασε, με τις ποδηλατάδες στην Πάρινθα και τα κορονοτσιμπούσια στην Ικάρια, τις απέδωσε σε όλους όσοι δεν εμβολιάζονται. Αυτούς δαχτυλώδειξε και ως υπαιτίους για τα μελλοντικά lockdown. Έχοντας όσοι δεν εμβολιάζονται αυτό το δικαίωμα, δεν θα οδηγήσουν τον τόπο σε καθολικές απαγορεύσεις. Ο κύριος Μητσοτάκης οφείλει να γνωρίζει ότι για τα lockdown, τη διασπορά του κορονοϊού και τις σκιές που πλανώνται σαν κατάρες πάνω από την Ελλάδα δεν ευθύνονται οι ανεμβολίαστοι πολίτες, αλλά οι πολιτικοί που ο ίδιος αποφάσισε. Η απόπειρα δαιμονοποίησης μερίδας των πολιτών δεν έχει αποδώσει ποτέ σε κυβέρνηση που την αποπειράθηκε. Συνήθως καταφεύγουν σε αυτή την άθλια επιλογή απάνθρωπα, ανελεύθερα καθεστώτα που γκρεμίζονται με πάταγο από την εξουσία. Μην παραλείψετε να κάνετε like σε αυτό το βίντεο, να εγγραφείτε στο κανάλι του Newsbreak και να κάνετε κλικ στο καμπανάκι για να ενημερώνεστε σε πραγματικό χρόνο.